Φέτος δεν είναι όπως ήταν πέρυσι. Είναι λίγο πιο πεσμένα τα πράγματα. Λόγω υπάρχει ένα θέμα οικονομικό γενικά με τον κόσμο. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε πλέον και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πόλης καυσόξυλων και πέλετ, αφού η ζήτηση με την έναρξη της σεζόν και τις πρώτες παραγγελίες είναι αισθητά πεσμένη σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Από ό,τι έχω καταλάβει φέτος, ναι, και είναι πιο μικρές οι ποσότητες που ζητάει ο κόσμος από ό,τι ζήταγε πέρυσι. Συνήθως, όταν πέφτει η θερμοκρασία, δηλαδή, ξεκινάει η μεγάλη ζήτηση. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που τα προμηθεύονται πολύ πιο νωρίς και τα αποθηκεύουν. Οι πολίτες εμφανίζονται διστακτικοί όσο η καλοκαιρία κρατάει, παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε στα τέλη Οκτωβρίου και άλλες χρονιές οι παραγγελίες είχαν ήδη ξεκινήσει. Η οικονομική δυσπραγία που πλήττει τα νοικοκυριά έχει οδηγήσει να περνάει η θέρμανση του σπιτιού σε δεύτερη μοίρα και να περιμένουν τα βαριά κρύα για να προμηθευτούν ξύλα ή ακόμα και πετρέλαιο. Για ένα μέτριο χειμώνα με το ξύλο βολεύεσαι. Με ένα πολύ δύσκολο χειμώνα δεν βολεύεστε 100% με το ξύλο δηλαδή. Δεν έχουμε τέτοιες προοπτικές ακόμα. Πρέπει να έχεις ενεργειακό τζάκι. Είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα με τα ξύλα για να ζεσταθεί ένα ολόκληρο σπίτι 100 τετραγωνικά. Όσο για τις τιμές, και αυτές παραμένουν στα περσινά επίπεδα, όπου η αύξηση ήταν αισθητή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην πλειονότητά τους, οι τιμές του κυβικού για οξιά, πεύκο και δρύ κυμαίνονται από 110 έως 130 ευρώ, ενώ την ελιά τη βρίσκουμε στα 140 με 150 ευρώ. Το πέλετ το βρίσκουμε σε μια μέση τιμή 320 ευρώ τον τόνο, σημαντικά μειωμένο συγκριτικά με πέρσι που κόστιζε 400 ευρώ για την ίδια ποσότητα. Στα καυσόξυλα πάνε 120 το χωρικό, δηλαδή το χίδι, 150 το κυβικό, δηλαδή ποστιασμένο. Εκεί παίζουν λίγο πολύ. Τώρα αν θα ανέβουν δεν γνωρίζω μεθαύριο τι θα γίνει και αυτά. Στις επιχειρήσεις του είδους υπάρχει τεράστιο απόθεμα σε ξύλα και η παράδοση γίνεται πλέον αυθημερών, ενώ υπάρχει επιδότηση από το κράτος τόσο στα καυσόξυλα όσο και στο πέλετ. Ούτε όμως με αυτά τα δεδομένα φαίνεται οι πολίτες να μπορούν να προμηθευτούν τις ποσότητες που χρειάζονται για το χειμώνα. Δηλαδή ένα 20%, 25% πιστεύω είναι παραπάνω ο κόσμος κοιτάει προς το ξύλο παρά προς άλλες μορφές ενέργειας. Ναι, υπάρχει, αφέτος υπάρχει, δεν θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι τώρα, μετά ακριβώς δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ακολουθήσει.